Νέος ασφαλτοτάπητας στις νησίδες του Απαλού και νέοι φωτεινοί σηματοδότες αναμένεται να τοποθετηθούν μέσα στον επόμενο μήνα από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να αναβαθμιστεί ο κεντρικός δρόμος του Απαλού. Το κομμάτι που βρίσκεται μέσα στον Απαλό, δηλαδή οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζητήματα σχετικά με τη δικαιοδοσία. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει παρεμβάσεις, ειδικά στους σηματοδότες. Τώρα περάσαμε μια απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνουν και οι υπόλοιπες, οι πολυπόμενες δηλαδή παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σχετικά με κάποιους προβληματικούς φωτεινούς σηματοδότες. Αυτό το έργο θα ξεκινήσει σε λίγο διάστημα από τώρα. Παράλληλα όμως, περνάει προς το τέλος της περίοδου αυτής, δηλαδή του Ιουλίου, περνάει και από την Οικονομική Επιτροπή, όπως με διαβεβαίωσε η Τεχνική Υπηρεσία, και το θέμα των λωρίδων, των δύο λωρίδων κυκλοφορίας που διέρχονται μέσα από τον οικισμό του Απαλού. Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την οδοποίηση της περιοχής και βέβαια σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στους φωτεινούς σηματοδότες θα αναβαθμίσουν γενικά εκείνο το οδικό τμήμα. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια άλλα προβλήματα γιατί το συγκεκριμένο έργο είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως σημειώνει ο κ. Πέτροβιτς, αν υπάρξει δυνατότητα να εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα, θα γίνουν έργα και στο δρόμο του αεροδρομίου. Μιλούμε για ένα κομμάτι το οποίο έχει σχέση απόλυτη με τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας εντός του οικισμού. Τώρα, εφόσον έχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσουμε και λίγα ακόμη χρήματα, σαφώς το έργο θα προχωρήσει και μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Είναι μέσα στον προγραμματισμό μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου διαβεβαίωσε πως τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ θα διατεθεί για επισκευές στο δρόμο του Άβαντα και σε αυτόν της Κύρκης. Αφορά 1 εκατομμύριο ευρώ τις παρεμβάσεις στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του Απαλού και συγχρόνως οι 400.000 ευρώ αφορούν παρεμβάσεις στο τμήμα Αλεξανδρούπολης Άβαντος και τα 100.000 ευρώ είναι μικρές παρεμβάσεις στο δρόμο της Κύρκης και της Αγίας Παρασκευής. Στόχος είναι στα τμήματα τα οποία έχει ο ζώνη ευθύνης η περιφέρεια να γίνουν όλες οι υπολοιπόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις για να γίνουν αυτά τα τμήματα τα οδικά πιο ασφαλή.